σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα λέω να κάνουμε ένα σενάριο με το μυαλό μας, να δημιουργήσουμε μια κατάσταση, γιατί θέλω να σας δείξω ένα επίγον μακιγιάζ, αλλά με ό,τι έχω μέσα στη τσάντα μου. Λοιπόν, θα σκεφτούμε λοιπόν με το ωραίο μας το μυαλουδάκι ότι δεν υπάρχει αυτή η καραντίνα, η ζωή μας είναι κανονική και βγαίνουμε έξω για να κάνουμε τις προχειροδουλειές μας, συγγνώμη, και ξέρω εγώ να ψωνίσουμε, να πληρώσουμε κάποιον λογαριασμό κτλ. Έχουμε όμως πριν καιρό στείλει ένα βιογραφικό, για παράδειγμα τώρα, έτσι, ένα απλό παράδειγμα, θα μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά αυτό μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Έχουμε στείλει λοιπόν ένα βιογραφικό σε μια εταιρεία για έβρεση εργασίας. Αυτοί λοιπόν από την εταιρεία μας παίρνουν τηλέφωνο ξαφνικά, ενώ εμείς είμαστε για τα ψώνια μας, προφανώς και άβαυτες, με τη φορμούλα ή έστω και ντυμένες με ένα τζιν, λίγο πιο casual τέλος πάντων. Και μας λένε λοιπόν ότι είδαν το βιογραφικό μας και θέλουν να κάνουμε μία συνέντευξη, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί, ξέρω εγώ, σε μία ώρα. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει, αλλά εμείς θα το κάνουμε στο σενάριο λοιπόν, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και το μακιγιάζ. Μπορείτε εσείς να σκεφτείτε κάποιο άλλο κόνσεπτ. Ξέρω εγώ, σας παίρνει τηλέφωνο ξαφνικά ένας φίλος σας και σας λέει πρέπει να πάμε οπωσδήποτε για ένα καφέ. Πρέπει να σου πω καυτά νέα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Τι κάνουμε λοιπόν, είμαστε άβαυτες. Δεν θέλουμε να πάμε έτσι, θέλουμε να δώσουμε μια καλή εντύπωση στον άνθρωπο που θα μας πάρει τη συνέντευξη, να μην είμαστε τελείως απεριποιητές. Έχω εδώ λοιπόν παρεούλα τη τσάντα μου και έχω μέσα κάποια προϊόντα. Συνήθως οι κοπέλες έχουμε, ξέρω εγώ, μία κρέμα αντιλιακή. Οι περισσότερες τη χρησιμοποιούμε με χρώμα γιατί θέλουμε να είναι και λίγο καλλυπτική. Μια μάσκαρα, ένα κραγιόν και ίσως να έχουμε και ένα μολύβι ματιών, ξέρω εγώ. Εγώ συνήθως κουβαλάω την ενυδατική μου, την αντιλιακή βασικά με το χρώμα, ένα κραγιόν ή lip balm και μια μάσκαρα, αυτά. Τώρα δεν ξέρω εσείς τι κουβαλάτε, αλλά εγώ θα σας κάνω ένα μακιγιάζ με αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, σταματάμε λοιπόν, δεν αγχωνόμαστε κάπου και κυρίες βγάζουμε το καθρεφτάκι μας και ξεκινάμε να καλοπιζόμαστε. Παίρνουμε λοιπόν και απλώνουμε τη βάση μας και αφού είμαστε και έξω δεν έχουμε και πινέλο, οπότε με τα χεράκια μας παίρνουμε τη βάση, απλώνουμε. Δεν πειράζει που ίσως να μας κοιτάει ο κόσμος, μπορούμε να πάμε κάπου πιο απόμερα. Ξέρω εγώ, χωθείτε σε κάποια είσοδο πολυκατοικίας, αν είναι ανοιχτή κάτω η είσοδος. Γίνεται και αυτό. Αν έχετε κόμπλεξ, δηλαδή, να βαφτείτε έτσι, ξέρω εγώ, σε ένα παγκάκι. Όλα γίνονται. Λύσεις υπάρχουν, δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε. Δεν ξέρω. Και να πλώνουμε καλά, να μην πάμε και με γραμμούλες στο πρόσωπό μας, όσο μπορούμε με τα χέρια. Και, okay. Πάει η ενυδατική. Λοιπόν, παίρνουμε το κραγιόν μας. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση έχω lip balm, γιατί αυτές τις μέρες είναι λίγο σκασμένα τα χείλη μου, αλλά έχει λίγο χρώμα, οπότε είμαστε κομπλέ, δεν μας πειράζει. Και με το κραγιόν μας, αφού βάλουμε στα χείλια μας, θα κάνουμε και το ρούς μας και μία ελαφρώς σκιά.
Λοιπόν, παίρνουμε με το δάχτυλο, βάζουμε πάνω στα ζυγωματικά μας, να ζεστάνουμε λίγο το πρόσωπο και να δώσουμε την αίσθηση του υγιούς προσώπου, του yes. Καλά, ό,τι να είναι σήμερα, έτσι. Δεν έχω πιει και καφέ καθόλου. Όλη την ώρα συμμαζεύω. Τώρα εδώ θα χρειαστεί να το κάνω πιο έντονα, αν και δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα, απλά για να το δείτε εσείς καλύτερα ότι βγαίνει ένα μακιγιάζ, γιατί τα φώτα μου δεν είναι καλά. Ωραία, έχουμε βάλει και το ρούζ και τώρα θα κάνουμε μια ελαφριά σκιά, έτσι για να είναι και πιο έντονο το βλέμμα μας, με τον ίδιο τρόπο. Και το άλλο μάτι. Και αμέσως δώσαμε λίγο χρώμα στο πρόσωπό μας. Παίρνουμε και τη μάσκαρα και ολοκληρώνουμε. Δεν το κάνουμε πολύ έντονο, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ελαφρύ το μακιγιάζ μας. Βάζουμε λίγο και στις κάτω. Και τσακ! Είμαστε έτοιμες, βαμμένες και περιποιημένες να πάμε στη συνέντευξή μας. Αυτό ήταν το βίντεο μου, η γρήγορη ιδέα μου για να κάνω ένα βίντεο, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, πατήστε και ένα like και θα τα πούμε σε ένα ακόμη βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά!